Αγαπητές φίλες και φίλοι, να είμαστε πάλι στο τέλος του καλοκαιριού, του μήνα των εκδρομών. Τώρα μας κάνει και stop και αυτά η τηλεόραση, ο υπολογιστής. Λοιπόν, ελπίζω ότι να φτιάχτηκε η εικόνα. Ωραία. Στο τέλος λοιπόν, επανέρχομαι, του Αυγούστου, λίγη και η περίοδος των διακοπών λογικά και μπαίνουμε σε μια περίοδο που αρχίζουν πάλι μαθήματα και τα λοιπά. Αφορμή για το σημερινό έτσι κομμάτι της συζήτησης επαφής μαζί σας είναι ότι προημερών πέρασαν για να κάνω εγγραφή ένα ζευγάρι και πολύ έτσι ευδιάθετα μου είπαν: «Α, ναι, ξέρουμε πολλά για σας, ξέρουμε πολλά για σας, ναι, κάνετε και πολύ ωραίες εκδρομές». Εκδρομές, εκδρομές κάνουμε, τις λέω. Ναι, θέλαμε να έρθουμε σε μερικές μάλιστα, πριν πολλά χρόνια και ακόμα και τώρα θέλουμε. Είναι πετυχημένες, τις μελετάτε καλά. Ωραία μέρη, πραγματικά, διαλέγεται. Έτσι είπα, δεν κάνουμε αντίπεινα στο μάνεσι σε κάποιον άλλον. Λοιπόν, λέω όχι, είναι πολύ ωραίες. Μπορούμε να έρθουμε σε άλλη εκδρομή. Και κάθεσα να σας εξηγήσω τους λόγους. Και επειδή πολλές φορές αναφέρονται στο πόσο ωραίες εκδρομές κάνουμε, θεώρησα ότι πρέπει να επικοινωνήσω κάπως με το κοινό για να εξηγήσω μερικά πράγματα. Το μόνο που δεν κάνουμε είναι εκδρομές. Αλλά τι κάνουμε? Κάνουμε κάτι άλλο που το θεωρούμε που έχει βαθιά την ιστορία του πολύ πίσω. Από μικρός, πολύ μικρός. Τα παιδικά μου χρόνια, τα εφηβικά μου μάλλον. Όπου έβλεπα κάπου γινόταν μια εκδρομή πραγματικά τώρα, ή να γινόταν κάποια, είχα δει, θυμάμαι, ένα έργο που ήταν μια ομάδα μουσικών και ήταν στην Ελλάδα, ήταν ένας Άγγλος τραγουδιστής, ο Cliff Richard, τότε, και είχαν πάρει ένα πούλμαν και το συγκρότημα έκανε βόλτες στην Ευρώπη και κάναν ρεσιτάλ. Και έλεγα, με τον τυχερό μπορεί. Και τις εκδρομές του κάνει και κάνει και τη δουλειά του. Ναι, άρα παιδιά, αυτό κι αν είναι ευτυχία, είχα πει από μέσα. Στην πορεία σκέφτηκα το εξής. Λέω, αν θα είχα αυτή την τύχη ποτέ, θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος να μπορώ να συνδυάζω το κομμάτι της εργασίας μου με περιηγήσεις. Συγγνώμη. Οπότε αυτό το κομμάτι ήθελα να πραγματοποιηθεί. Αλλά ήταν εύκολο. Και όπως από μένα, εγώ θα έπαιρνα ένα πούλμαν. Δημοτικός σύμβουλος έτσι γραμματέας τότε μέσα στο Σύλλογο Καλλιτεχνών Παλαιού Φαλήρου στη δεκαετία του 90, είπα, λοιπόν φίλοι, συνάδελφοι, ξέρω, μπορούμε να, γιατί έλεγαν, πήγαμε πέρσι στην Αίγινα, πήγαμε στη Σαλαμίνα, τα ακούω εγώ αυτά τώρα, μου λένε, Γιάννη, θέλεις να διοργανώσεις την επόμενη εκδρομή του συλλόγου? Ναι, και πού να πάμε? Ξέρω, Έγινα. Πάλι Έγινα. Δεν πάμε κάπου πιο μεγαλεπίβολα? Πού, Γιάννη? Ήταν καμιά γονταριά μέλη ο σύλλογος. Λέω, να πάμε στη Ρώμη. Στη Ρώμη,
Είναι ακριβά, μου λέει, είναι... Πόσο κάνει η Ρώμη? Εδώ έγινε, λέω. Το θέμα είναι να πάμε στη Ρώμη, να πάμε να δούμε την καπέλα Σιστίνα, ξέρω εγώ, να δούμε τον Μικελάντζελο. Αυθόρμητα είπαν όλοι, ωραία ιδέα. Να πάμε, Γιάννη μου, να πάμε, να πάμε, να πάμε, να πάμε. Ακούσαν και μια πενταριά 60, να πάμε. Άρεσε και εγώ να τους ενορχιστρώνω. Όταν ήρθε η ώρα να σου πω, είμαστε έτοιμοι, έχω κλείσει ξενοδοχεία και τα λοιπά, έχω βρει ξενοδοχεία, 4, 5, 6 είπαν δίνουμε χρήματα. Οι υπόλοιποι ή τους είχε πεθάνει κανένα συγγενής, είχαν κάτι εξετάσεις ή αυτό, ή έπρεπε να κάνουν μια έκθεση ή αυτό, τζίφους. Το 93 αρχίζει η λειτουργία η σχολή μας. Εδώ λέω, εδώ επιβάλλεται να κάνουμε μια εκδρομή, να δούμε ένα μεγάλο μουσείο, να πάρει ο διάολος. Λοιπόν, αλλά 93, 94, 95, 96, 97 τα άτομα δεν ήταν τόσο πολλά. Άντε να είμαστε 80, 70, 80 άτομα. Πρώτα βήματα, ασουλούποτη η σχολή, δίχως δομές, δίχως... καλές προσπάθειες γινόντουσαν, αλλά τα άτομα ήταν λίγα. Το 98 όμως, τα άτομα θα ήταν καμιά 95. Είπα, παιδιά, πώς σας ακούγεται να κάνουμε μια περιήγηση σε Ρώμη, να δούμε την καπέλα Σιστίνα και να πάμε και στο Μόναχο, Βενετία και Μόναχο. Ω, άλλο λέω τώρα, θα δούμε τι θα γίνει. Το έγινε ένα πενιντάρι πούλμαν τίγκα. Όπα, να εδώ είμαστε σε target group, σωστό λέω. Λοιπόν, γέμισε το πούλμαν, πήγαμε, περάσαμε ωραία, τραγούδια, χαρές, μπράβο, μπράβο, να το ξανακάνουμε. Έκτοτε από το 98 εκεί πέρα, μία, δύο, τρεις περιηγήσεις κάθε χρόνο γινόντουσαν, εκτός άλλων μικρότερων που γινόντουσαν για τις ανάγκες της ζωγραφικής στην Ήπεθρο. Τώρα όμως ήθελα να σταθώ κάπου εκεί πέρα. Πρέπει να πω ότι από το 98 μέχρι και τις δύο που τελείωσαν φέτος, έχουμε αριθμό 54 τέτοιες περιήγησεις. Ένα σημαντικό. Οι περιήγησεις αυτές, πλην του θαυμασμού που είχα για το φιλμ που είχα δει με τους μουσικούς που γερνούσαν και με τις μπάντες τους παίζανε στις πρωτεύουσες της Ευρώπης, που μου άρεσε, όταν το σκεφτόμουν, έλεγα, θα πάνε οι σπουδαστές μέσα στο μουσείο. Θα δούνε ζωντανά τον Γκρέκο, τον Βαν Γκόγκ, τον Μονέ, τον Μανέ, ξέρω εγώ, τον Πικάσο, τον... Θα δούνε γλυπτά, θα δούνε αυτά, ζωντανά. Είναι ίδιο πράγμα να βλέπεις μια προβολή στη σχολή ή μια φωτογραφία από το να στέκεσαι μπροστά στην εικόνα, μπροστά στην άβρα αυτού του έργου που το έχει κάνει ο καλλιτέχνης που θαυμάζεις. Ούτε συζήτηση είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό αποφεύγω να γράφω εκδρομές. Είναι περιηγήσεις επισκέψεις. Έχουν επιμορφωτικό ψυχαγωγικό χαρακτήρα, ναι. Και γι' αυτό η σχολή για να προσελκύσει σαν κίνητρο δίνει μια καλύτερη τιμή από το κόστος ακόμα. Για να κάνει τους σπουδαστές να αγαπήσουν αυτό και να μην, αν όχι να το αγαπήσουν, να μπορέσουν να έρθουν. Είναι πολλοί που δεν μπορούν να έχουν το αντίτιμο μιας 9 ημέρες, 8 ημέρες ή 12 ημέρες καμιά φορά περιήγηση στην Ευρώπη. Βεβαίως, οι επιλογές γίνονται ζυγισμένα. Άλλο ότι θα δούμε τα μουσεία αυτή της κεντρικής Ευρώπης, άλλοτε της δυτικής Ευρώπης, της βόρειας Ευρώπης. Και μας έχουν τιμήσει πολύ, έτσι,
Δύο πράγματα μπορώ να θυμηθώ. Έτσι, τώρα είπα, μας έχουν τιμήσει πολύ. Ήταν η μητέρα του, η μητέρα και ο πατέρας, που είμαστε μαζί στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη μητέρα του Γιάννη Βαρουφάκη, που είναι Φαλιριώτης. Είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με την κυρία Βαρουφάκη, την Ελένη, και ήρθαν με τον άντρα του, τον Γιώργο, και ήρθαν στην περιοχή του Τυρόλου, που πηγαίνουμε συχνά, δηλαδή στις Δολομητικές Άλπεις, ένα από τα ωραιότερα σημεία της Ευρώπης, σε φυσικό περιβάλλον, σε πολιτισμό, που πολλά έχουμε να δούμε εκεί πέρα. Μην φαντάζεστε ότι πάμε να δούμε έλατα μόνο. Πάμε να δούμε και πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς είναι μέσα στα εργαστήριά τους, στα πολιτιστικά τους κέντρα, στα μουσεία που έχουν στις περιοχές αυτές. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και επίσης ένας άλλος που βοήθησε πολύ τη σκέψη μου ήταν ο κύριος Καρβέλας. Ο κύριος Καρβέλας, θείος του Νίκου Καρβέλα, του μουσικού, φιλόλογος, μου έλεγε: «Γιάννη μου, το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να δωρήσεις στους μαθητάς σου είναι η αξία των επισκέψεων σε μέρη πολιτισμού. Live. Αυτό είναι σαν ένα εξάμηνο μάθημα με ένα βιβλίο. Να το κάνεις. Θα σε ευγνωμονούν όλα τα παιδιά». Του λέω: «Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ είναι από τα πρώτα τα οποία θέλω». Και βεβαίως, δίχως σταματημό, εκτός από το 1,5 περίπου χρόνο τώρα, δεν κάναμε με τον κορονοϊό, αλλά φέτος κάναμε τις δύο περιηγήσεις, μία τον Ιούλιο, 2 με 10 Ιουλίου πήγαμε Ρώμη και Τοσκάνη, δηλαδή Φλωρεντία, Σαντζιμινιάνο, Πίζα, Σιένα κτλ. Ακολούθησε η προλίγο ημερών περιήγηση, η οποία ήταν Βενετία με Δολομητικές Άλπεις στη Ρόλο, που ήταν δηλαδή μια περιήγηση σε Αυστρία και Ιταλία. Ήδη όταν γυρίσανε οι σπουδαστές, βρήκαν να τους περιμένουν ήδη μέσα στις σελίδες της σχολής, στο site μέσα, οι δύο επόμενες περιηγήσεις για το άλλο καλοκαίρι. Επειδή είναι και τα 30 χρόνια κλείνουμε τη σχολή, θα δώσουμε και λίγο πιο πανηγυρικό χαρακτήρα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε παραπάνω. Η μία θα είναι προς Αλσατία, Στρασβούργο, μέσω Ελβετίας, για να πάμε στο Κολμάρ, εκεί που έχει ιστορικό ενδιαφέρον και πολιτιστικό πολύ, εκτός από τα κρασιά της Γαλλίας. Και πηγαίνοντας Μιλάνο και τα λοιπά, σταματάμε και βλέπουμε καθεδρικές, σκάλα του Μιλάνου και τα λοιπά, όλα αυτά. Η δεύτερη που θα γίνει τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, 9 ημέρες είναι και οι δύο, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε Innsbruck, τις δύο πινακοθήκες του Μονάχου, την Παλαιά και τη Νέα, το Obermergau, που είναι η ωραιότερη σχολή γλυπτικής, ξυλογλυπτικής, και μια τεράστια αγορά που πουλάει ξυλογλυπτά. Θα συνεχίσουμε για το Salzburg, όπου θα πάμε στο σπίτι του Mozart και τα λοιπά, εκεί που μεγάλωσε και εκεί που έμεινε, εκεί που γεννήθηκε και εκεί που έμεινε. Και ακολούθως θα γυρίσουμε προς Πάντοβα, θα κάνουμε διανυκτέρευση, θα την άλλη μέρα θα πάμε στη Βερόνα, και για τα παιδάκια αφιερώσουμε δίπλα στη Βερόνα, είναι η Gardaland, δηλαδή μια ημερήσια επίσκεψη σε μια αντίστοιχη Disneyland που είναι η Gardaland. Τα παιδιά θα τρελαθούν από τη χαρά τους σε ένα φαντασμαγορικό χώρο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν οι περιηγήσεις μας δεν έχουν σημασία εκδρομής. Βέβαια, η εκδρομή είναι ένα ωραίο πράγμα, δεν το υποτιμώ. Αλλά η εκδρομή γίνεται για κάποιον άλλο λόγο. Η σχολή δεν κάνει εκδρομές, το διασαβήσουμε. Κάνει περιηγήσεις, τις οποίες τις εντάσσει μέσα στο
μάθημα της ιστορίας τέχνης, συμπληρώνει μάλλον την ιστορία τέχνης, όπου έχεις τη δυνατότητα να δεις live κάποια πράγματα που ποτέ ίσως δεν θα σου δινόταν η ευκαιρία να τα δεις. Και έτσι, εάν κάποιος σπουδαστής είναι για ένα κύκλο σπουδών 4 ετών μαζί μας, θα μπορεί να πει ότι θα δω 2, 3, 4, 5 ή 8 περιηγήσεις. Όρεξη να έχει ή και χρήματα. Είπα προηγουμένως ότι κοιτάμε να μειώσουμε το κόστος και να το πάμε κάτω από το κόστος. Δηλαδή, η σκέψη μας ήταν η εξής. Όχι μόνο η δική μας σκέψη, αλλά και του διαφημιστικού γραφείου που στην αρχή της πορείας μας, όλοι τότε, που είμαστε και πιο ανθυροί, θα βάζαμε 100-150 χιλιάδες ευρώ για διαφήμιση. Ανά χρόνο. Λεφτά που ήταν πολλά και δεν το λέω ότι υπήρχαν αυτά χρήματα, μπαίνανε γραμμάτια, ας πούμε, για να μπορέσουμε να τα δώσουμε μέσα στον χρόνο. Μου είπαν οι διαφημιστές και το κουβεντιάσαμε και το βρήκα πολύ σωστό. Βέβαια, μια εικόνα μέσα στην τηλεόραση ή σε μια εφημερίδα είναι σημαντική, και επειδή είχαμε ανάγκη να μας γνωρίσει ο κόσμος. Λοιπόν, θα σας γνωρίσει ο κόσμος μέσα από τη διαφήμιση, αλλά και μέσα από τις περιηγήσεις μπορεί να σας γνωρίσει. Είδα ότι θα ήταν λίγο αργότερο, λίγο πιο βραδύ, πιο θα έπαιρνε χρόνο το ένα απέναντι στη δύναμη που έχει μια διαφήμιση μέσα στην TV. Εντάξει, δεν είναι ίδια, γιατί άλλα να έρθουν 30-40 άτομα. Ρεκόρ πάντως έχουμε, 118 άτομα πήγαμε στο Παρίσι το 2000. 118 άτομα, ένα διόρροφο και ένα πιντάρι. 68 και 50. 118, 68 έπαιρνε το διπλωτικό. Πήγαμε 118 άτομα και έχουμε και στο γραφείο μια φωτογραφία με τα άτομα. Έτσι, να διευκρινιστεί ότι η σχολή δεν κάνει εκδρομές για να βγάλει χρήματα. Κάνει εκδρομές για να δώσει χρήματα μάλλον. Να φανταστείτε, μια φορά θα σας πω κάτι. Είχαμε μια δεκαήμερη εκδρομή, γυρνούσαμε, αλλά θα περνούσαμε από κεντρική Ευρώπη προς να έρθουμε προς το καράβι. Περνούσαμε έξω από τη Βενετία. Μου λένε οι σπουδαστές, κύριε Υπουργέα, περνάμε έξω από τη Βενετία. Καλά δεν βάλατε μια μέρα Βενετία. Βάλαμε αυτό, εκείνο, το άλλο, Πράγα, ξέρω εγώ, Βερολίνο. Και τώρα είμαστε έξω από τη Βενετία, εμείς δεν έχουμε άλλη ευκαιρία να έρθουμε, αλλά του χρόνου. Τώρα είμαστε. Σύσκεψη. Μπορούμε να πάμε Βενετία. Μην το κουράζουμε. Πώς θα πάμε Βενετία. Το καράβι έχει κρατήσει σήμερα καμπίνες για μας. Δεν μπορεί να κάνετε ένα τηλέφωνο. Ένα. Το πούλμαν πρέπει να είναι αύριο στην Αθήνα. Να κάνετε ένα τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο. Ξενοδοχείο που δεν έχουμε, είμαστε 36 άτομα. Λέω, το δούμε. Παίρνω τηλέφωνο την ναυτιλιακή εταιρεία, επίγον, λέω, για, μπορείτε να μου δώσετε, έχετε θέση αύριο. Ήταν τέλος Αυγούστου, χαμηλή περίοδος, δεν είχε, μου λέει, εντάξει, θα δώσουμε αύριο, κύριε Υπουργέ. Έγινε. Παίρνω για το πούλμαν, μία μέρα παραπάνω, λέω, εννοείται ότι αυτά τα δίνει σχολή, όχι σπουδαστές. Δεν θα έπαιρνα τους σπουδαστές τώρα που είχαν μείνει άψιλοι, γυρισμούς ήταν κιόλας. Και πάμε τώρα για το ξενοδοχείο. Ψάχνουμε. Πού να έχει για 36 άτομα. Δεν είχε ούτε στο Μέστρε, ούτε κοντά εκεί πέρα. Μας είπε κάποιος, πηγαίνετε λίγο πιο έξω, έχει κάτι βίλες. Για να δώσω μια τάξη μεγέθους, ένα δίκλινο δωμάτιο στην Ιταλία, όταν το παίρνουμε χοντρικά, το υπολογίζουμε γύρω στα 100-110 ευρώ, καμιά φορά 120, με πρωινό.
Μας λέει η Βίλα Μαργαρίτα είναι ανοιχτή, είναι φθηνότερη, έχει και μια άλλη πιο ακριβή, οι μόνες που υπάρχουν. Πήγα μέσα, μου λέει, για σας μου λέει, θα αφήσω το δωμάτιο στα 360 ευρώ τη μέρα. Τι είπες, του λέω. Μου λέει, είναι πολύ καλή τιμή, κάνει 500 μου λέει. Με πλάκα μου κάνεις. Τούτο, 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 κάπου στα 220 και πάλι υπέροχο για το μπάτζετ μας, το κλείσαμε. Μείναμε, κατευχαριστήθηκαν οι σπουδαστές. Καταλαβαίνετε ότι τέτοια γίνονται πολλές φορές. Άλλοτε πήγαμε στον Πέραμεργκάο, άλλοτε πήγαμε στο Μόναχο, μια μέρα παραπάνω κτλ. Λοιπόν, και έτσι κοιτάμε και την αρχική τιμή να την περιορίσουμε για να γίνει πιο εύληπτη από το σπουδαστή. Η Βίλα Μαργαρίτα που μείναμε τον άλλο χρόνο αγοράστηκε από τον, πολύ, γιατί παντρεύτηκε τότε ο Τζορτζ Κλούνι και το πήρε για τη γυναίκα του, έφυγε η Βίλα. Αξίζει επίσης τώρα να πω και ότι τι άλλα, ότι πού πάμε. Λοιπόν, ας σκεφτείτε, έχουμε πάει στο βορειότερο σημείο του πλανήτη, που είναι κατοικημένο, όχι στο Βόρειο Πόλο, δηλαδή σε πόλη. Είναι το Βόρειο Ακρωτήριο. Εκεί μπορέσαμε να δούμε πάλι μια ποσότητα 36 με 38 άτομα. Είδαμε τη μπροστά μας τον ήλιο να κουμπάει τη θάλασσα στις 12 η ώρα, να μην δει, αλλά να ανατέλει άμεσα. Πριν προλάβει να χωθεί κάτω από τη θάλασσα, 12 και ένα λεπτό ανέβαινε εκείνος. Ένα εξαιρετικό κομμάτι, δίπλα σε τάρανδους κτλ. Σκωτία, Σκανδιναβία, όλοι, Μόσχα, Λένιγκραντ, Εσθονία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία από πάνω ως κάτω, δηλαδή από Ανδαλουσία μέχρι και τη Βόρεια μεριά, Γαλλία, την έχουν πάει αρκετά να γυρίσει και το Παρίσι βέβαια, Ιταλία κτλ, Αυστρία πολύ, Αλπικό Τυρόλο πάρα πολύ με τις λίμνες του, Ουγγαρία, Λίχτενστάιν, Γερμανία, Αλσατία, Πυραμίδες Αιγύπτου, Λονδίνο, Λουξεμβούργο και πολλά άλλα μέρη. Δηλαδή από τα μουσεία έχω να σας πω ότι αρκετές φορές έχουμε δει τα μουσεία, Φλωρεντία, Σουφίτσι, Ακαδέμια κτλ, Ρώμης, Μποργκέζε, Καπέλα Σιστίνα κτλ. Πώς το λένε αυτό, είδαμε τη Σάντα Μαρία που είναι η Αγία Τηρεσία μέσα του Μπερνίνι. Φέτος το είδαμε. Ρώμη, Παρίσι, Άμστερνταμ, Βαρκελόνη, Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη το Μουσείο Πικάσο, έξω από τη Βαρκελόνη στις Φιγέρες είναι το Μουσείο Νταλή, Αγία Πετρούπολη, Ερμιτάζ, Κάιρο, Βερολίνο, Όπερα Μεργκάου που σας είπα στο Μόναχο και πολλά άλλα μικρότερα και άλλα που δεν μπορώ τώρα να τα καθίσω να τα μου έρθουν στο μυαλό, αλλά σίγουρα οι σπουδαστές μπορούν να πούν ότι έχουν δει ζωντανά έργα πολύ μεγάλων ζωγράφων. Ας πούμε στο Άμστερνταμ που είπα είναι το Ρίξμουζιμ, το Μουσείο Van Gogh και μπορεί να βρεις πάρα πολλά μουσεία που μπορείς να περάσεις επικοδομητικά την ώρα σου, επιμορφωτικά μάλλον. Γέλασα τώρα, είπα Παρίσι και θυμήθηκα κανένα δύο, θα δω η ώρα πώς πάει, κανένα δύο τρία γεγονότα από τις περιηγήσεις μας που έχουν πολύ χιούμορ ίσως, μάλλον έχουν χιούμορ, τέλος πάντων, έχουν χιούμορ, έχουν έκπληξη. Γυρνώντας από το Παρίσι μια μέρα, με το αεροπλάνο είμαστε, με την Ολυμπιακή, πάντα έτρεφα έτσι μια περιέργεια να δω πώς βλέπει ο πιλότος το χώρο μπροστά.
ερχόταν η hostess, πώς τη λένε αυτή, η σύνοδος, με τα ποτά της λέω, συγγνώμη κυρία, είμαστε σχολή τεχνών. Θα παρακαλούσα πολύ αν γινόταν να μπορούσα να πάω στο κόκπιτ, λίγο στο πιλωτήριο, για να δω λίγο. Είμαι ο καθηγητής που συνοδεύει την ομάδα της σχολής καλών τεχνών. Να τι, όλοι εδώ πέρα είναι. Λέω, δουλεύετε. Λέτε κύριε μου, λέει. Να μπείτε στο κόκπιτ. Τι λέει, λέει το πιλωτήριο. Να, όποιος θέλει είναι χώρος επίσκεψης. Φυλάσσεται στεγανά. Δεν περνάει άνθρωπος μέσα εκτός από το προσωπικό. Α, να, βγαίνει και ο συγκυβερνήτης αυτή τη στιγμή, λέει, πέστε του, δεν χάσετε τίποτα. Ερχόταν απάνω, έτσι βλοσιρός, έτσι και με παράστημα. Του λέω, κύριε κυβερνήτη, του λέω καλημέρα, του λέω, είμαι στη σχολή τεχνών και τα λοιπά και τα λοιπά, και αυτά, αυτά και αυτά θέλω, λέω, τα γενικά. Τι λέτε κύριε μου, λέτε, αστεία μου λέτε. Γιατί του λέω, σχολή τεχνών είμαστε, λέω, ζωγραφικές. Κάνω ζωγραφική, του λέω, τι σας φοβίζει, λέω. Επεράστηκε κανένα Άραβα τρομοκράτη. Γιατί θέλετε να μπείτε στο κόκκινο. Να δω πώς είναι από πάνω, λέω, έχω μια αίσθηση από το ύψος απάνω πώς φαίνεται ο κόσμος κάτω. Εδώ βλέπετε από το παράθυρο μου, λέει. Ναι, από μπροστά θέλω να το δω, λέω, κτλ. Είστε, μου λέει, τι είπατε, σχολή τεχνών. Α, τι κάνετε, μου λέει, είπα. Τι κάνουμε, ζωγραφική, ιστορία, τέχνης, φιλοσοφία, τέχνης, τέτοια πράγματα. Α, και η μητέρα μου κάνει ιστορία τέχνης. Ένα θα βγούμε κουμπάρι, του λέω. Μου λέει, ναι, και εγώ για να μην μου φύγει, τώρα που τον είχα ζεστό, του λέω, και τι διδάσκει, σε ποιο χώρο. Μου λέει, δεν διδάσκει, διδάσκεται. Α, διδάσκεται. Τι διδάσκεται. Ιστορία, φιλοσοφία, τέχνης. Α, ιστορία, φιλοσοφία, τέχνης. Και πού διδάσκεται. Μου λέει στο παλαιό Φάληρο, μου λέει, σχολή Βοργίας πάει. Δίχως να του δείξω τίποτα. Ωραία. Τώρα όμως έχω ένα δίλημα που θα σου το πω. Εάν ήταν εδώ ο Βοργίας τώρα και σας έλεγε είμαι ο δάσκαλος, ο καθηγητής της μητέρας σας, εσείς τι θέση θα παίρνετε. Θα του λέγατε δεν μπαίνεις γιατί δεν μπαίνεις στο κόκκινο. Εκείνο ήταν η μητέρα μου, θα ήξερα ποιος είναι, εντάξει θα του λέγα έλα μπες. Έτσι θα του λέγατε. Αυτόν θα του λέγα έτσι. Εμένα όμως δεν μου λέτε. Σας δεν μπορώ να σας πω, μου λέει, γιατί τώρα γνωριστήκαμε, δεν έχω κάποιο στοιχείο, καλημέρα σας. Αγαπητέ Άγγελε, του λέω, γιατί η μητέρα του όλο μου μιλούσε για το γιο της που ήταν πιλότος και μου λέει, ο Άγγελός μου, ο Άγγελός μου, τώρα είναι και σε κακές μέρες οι Ολυμπιακοί, μπορεί να την κλείσουν και αυτά ο Άγγελος και εκείνο ο Άγγελος. Λοιπόν, λέω, λοιπόν, Άγγελε, πώς με είπατε, μου λέει, Άγγελος δεν λέγεσαι. Και μην ξεχνάς ότι μου είπες προηγουμένως, ότι αν ήταν ο Βοργίας, δηλαδή είσαι ο Βοργίας, μου λέει, αυτοπροσώπος. Πάω στην τουαλέτα, ετοιμάσου, μπαίνεις μέσα και ανά 5-10 λεπτά μπορούν να μπουν και όλοι οι σπουδαστές, μου λέει, μετά μπήκαν όλοι, μπήκαν 30 τόσα άτομα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από αυτά που μπορώ να θυμάμαι. Πολλά είναι, δηλαδή θα μπορούσα να γράψω 5 βιβλία. Στο Λένιγκραντ, στο Λένιγκραντ ήταν ένας υπαίθριος ζωγράφος. Και έχουμε καθίσει από πίσω του, έχει στήσει μια κοπελιά που είναι με τη μητέρα της και ας πούμε είναι ο ζωγράφος, βλέπω την πλάτη του ζωγράφου, η κοπελιά είναι απέναντί μου, εμείς είμαστε πίσω από τον ζωγράφο μαζί με τη μητέρα και κοιτάμε αυτό που κάνει ο ζωγράφος. Ο Κακομοίρης προσπαθεί, φιλότιμα, κάνει. Δεν βγαίνει. Έσβηνε. Λέω, δεν γίνεται εδώ τώρα ούτε σε 10 χρόνια. Έτσι που το πάει, είχε κάνει κάποια βασικά μετρήματα λάθος. Αλλά
Σαν να ένιωθε κάτι, γυρνούσε και μας κοιτούσε. Τη μητέρα κοιτούσε με ύφος ηκεσίας, ας πούμε, σας μοιάζει λιγάκι, ξέρω, να το προχωρήσω. Εμένα με κοιτούσε γιατί έβλεπε ότι είχα πάρει ένα ύφος ειδικού, θα λέγαμε, και του λέγα σου λέει, για να κάνει μπορεί να μου πει και τι δεν πάει. Του λέω, για προσπάθησε να κόψει εδώ πέρα λίγο, ας πούμε, να διορθώσει αυτό, να το μακραίνεις αυτό. Οπότε άρχισε να με ακούει. Πήγαινε εκεί, διορθώνε. Πιο καλό, μου λέει. Πιο καλό, του λέω. Αλλά λείπαν πολλά κομμάτια. Η μητέρα γύρισε και μου είπε, ντόμπρο, αλλά δεν έβγαινε η εικόνα. Συνέχισε αυτός, αλλά δεν του έβγαινε. Μου λέει, μου δείχνει με το δάχτυλο, πώς είναι. Του λέω, μη σε κουράζω, του λέω, να καθίσω. Α, yes, μου λέει, yes, είπε και στη μητέρα, δεν πειράζει, ο κύριος είναι, κάτι της είπε ότι, είπε η μητέρα, δεν πειράζει, εγώ το αυτό εδώ, εγώ το αποτέλεσμα θέλω, κάθισα, τακ, χάρη και αυτός, γελούσα, oh, good, μου λέει. Τελείωσε, το πήρε, φιληθήκαμε και φύγαμε. Άλλο τι μπορεί. Α, μία περίπτωση. Αυτό πρέπει να το ξέρει και ο καθένας που κάνει προσωπογραφία. Αποφεύγεται τις όμορφες. Φόβος μεγάλος, τρόμος πρέπει. Όταν δείτε ότι έχετε κάποια η οποία κατά τον κόσμο, κατά τα συνηθισμένα, κατά τα τυπολατρικά αυτά λέγεται όμορφη, καλύτερα αποφύγετε να ζωγραφίσετε. Έχετε τον εξής κίνδυνο. Αυτή θα έχει ή αυτός επίγνωση του τι είναι, οπότε εσείς καλύτεροι δύσκολα να την κάνετε. Η πιθανότητα είναι να την κάνετε μόνο χειρότερη. Οπότε στο χειρότερο τη βάψετε. Γιατί αυτή περιμένει από το καλό που είναι να την κάνετε καλύτερη ακόμα. Εσύ είναι κούκλα. Τέτοιο είχαμε ένα περιστατικό έξω από τον Μπομπούρ, από τον Ζορζ Πομπιντού δηλαδή, και μόλις έχει τελειώσει, όπου ζωγραφίζει ένα παιδάκι, ένας ωραίος καλλιτέχνης, και του έρχεται ένα μανεκέν Ισπανίδα μαζί με τη φίλη της. Κάθονται από πίσω και λέει, μπορώ. Του λέει αυτή με ένα μαλλί εκεί πέρα, έτσι, μαύρο μαλλί. Είπα, τι καλόν είναι αυτή, είπα εγώ. Πω, φίλε μου, ενέβαψες. Λοιπόν, αυτός είπε, ω, μια ωραία κοπέλα, ένας ωραίος καλλιτέχνης, θα βγάλει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Κούνια που σε κούναγε, είπα από μέσα μου. Κάθισε αυτή εκεί πέρα, πήρε αυτός εκεί και τον λοιπά και τακ, έκανε αυτά τα κλασικά που κάνουν αυτοί που δουλεύουν εκεί πέρα. Κάνουν δύο ωραία μάτια, δύο ωραία χείλια, δύο αυτό, δηλαδή κάτι καλύτερο από αυτό που βλέπουν. Εσκεμμένα. Τι να κάνεις αυτήν που τα έχει όλα πλούσια και ωραία και ωραιότερα από αυτό που έχουν μάθει να κάνεις. Πήγε να κάνει, όταν το έβαλε δεν λειτουργούσε. Είναι έκανε σχημότερη. Ενώ είχε και τη φίλη από πίσω που της έκανε νοήματα του τύπου. Αυτός άρχισε να παίρνει τα vibes αυτά από πίσω ότι κάτι δεν πάει καλά και γύρισε μια στιγμή έτσι να δει. Τι γίνεται, παιδιά? Τίποτα. Συνέχισε, του λέει. Συνέχισε αυτός, αλλά έσβηνε, έκανε, έβαζε μεγαλύτερα χείλια και άλλα χείλια και άλλα μάτια και άλλα μαλλιά. Η κοπέλα δεν έβγαινε. Οπότε άρχισε να τα βάζει αυτός τώρα με τη φίλη. Καλά, τι της λες μωρέ και την επηρεάζεις και έχασε το χαμογελό της, έτσι ήρθε, λέει, ήταν όλο χαρά και τώρα τι της λες, και της κάνεις νοήματα, εγώ της λέει η φίλη, η οποία έκανε βέβαια. Λοιπόν, αυτός εκνευρίστηκε. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μία ωραία κοπέλα, ένας πολύ καλός ζωγράφος, ήταν και πώς το λένε, φιδωλός της προσφωνήσεως προς τον εαυτό του, βέβαια, με τριοπαθέστατο άτομο. Λοιπόν, θα βγάλουμε γρήγορα ένα ωραίο αποτέλεσμα. Το ωραίο αποτέλεσμα όμως δεν ερχόταν
και δώσ' του σβήσιμο και δώσ' του οπότε σηκώνεται αυτός, α μου σπάσατε τα νεύρα λέει, και παίρνει όλο το χαρτί και το κάνει έτσι και το σαλακώνει, δεν μπορώ, δεν μπορώ, τι συμπεριφορά είναι αυτή λέει, να ανταλλάσσετε βλέμματα κτλ κτλ, καταλάβαμε όλοι βέβαια και λέμε σε όλους τους σπουδαστές μας, προσέξτε πολύ καλά. Αυτές που είναι πολύ όμορφες ή πολύ όμορφοι, αποφεύγετε τους, αν μπορείτε. Ή εξηγήστε τους ότι ξέρεις, δεν μπορώ να επιτύχω το θαύμα που είσαι τόσο πολύ εύκολα. Εντάξει. Θα σε πλησιάσω, πεςτε κάτι τέτοιο. Γιατί αυτοί περιμένουν να το δείξουν και να πούνε είμαι... αυτή ξέρω εγώ ηθοποιός, επί πέντε με έκανε ο καλλιτέχνης. Ενώ η ασχημούλα που της κάνετε τα ωραία μάτια, τα ωραία χείλια και τα αυτά και τα ωραία μαλλιά και τα κάνετε, έχει το αυτό και λέει, αχ πως με είδε ο καλλιτέχνης, Γιώργο, δες πως με είδε, γιατί εσύ είσαι αυτή εδώ πέρα, ποια είναι, αφού δεν μοιάζεις καθόλου. Τι λες μωρέ, πάντα με το... Πάντα με την καλή κουβέντα, δεν μοιάζει καθόλου. Ο καλλιτέχνης με είδε με τα μάτια της ψυχής του κτλ. Έτσι φαντάζεστε. Όχι 50-100 ευρώ του δίνει. Λοιπόν, καταχαρούμενοι. Λοιπόν, γι' αυτό είναι πολύ καλά να έχεις κάτι που να το επιδιορθώσεις λίγο. Συσσαγωγικά έτσι. Λοιπόν, μου ήρθε τώρα και μία... είμαι καλεσμένος μέσω του σαλόν των ανεξαρτήτων που είμαι μέλος, με έχει προτείνει στην έκθεση που κάνει το Λούβρο για τους νέους υπάρχοντες καλλιτέχνης. Ήταν η δεύτερη από τις τρεις φορές που έχω πάει 16, 17, 19 μέσω του σαλόν και είχα αγωνία τώρα, πήγα τον πίνακα την προηγούμενη μέρα και μου λέει αύριο 6:30 μπαίνει ο κόσμος, θα έχει πολλή κίνηση, έλατε κατά τις 6. Εντάξει, είμαστε και από τη σχολή, καμιά 30 άτομα. Πήγαμε, γινόταν σκοτωμός, κίνηση μέσα, μπήκα μέσα, είχα αφήσει τον πίνακα μέσα σε μια αίθουσα. Αλλά πρώτα πήγα να ρίξω μια ματιά στο στήσιμο των πινάκων. Κοιτάω. Πού είναι ο πίνακας? Ψάχνω, πάω στη γραμματεία, μαντάμε σαν λέω, ο πίνακας πού τον έχετε βάλει, λέει δεν είναι εδώ. Λέω, σαλόν ανεξαρτήτων λέει, αλλά ο πίνακας δεν είναι εδώ. Μα τον φέρατε χθες, βέβαια τον έφερα, εσείς που τον βάλατε. Για ένα λεπτό μου λέει, για να δούμε, για πηγαίνετε μέσα στην αίθουσα που τον αφήσετε. Μα είχε τρεις αίθουσες, τώρα θυμάμαι εγώ ποια ήταν. Λοιπόν, ένα λεπτό περίμενα. Μισελ, αλεπουγά, πήγε να δεις, του λέει τον κύριο Βοργία, λέει ο πίνακας του. Είχε μια αρμάδα με κάτι κλειδιά. Μου λέει, ποια αίθουσα είναι, ξέρω εγώ ποια είναι. Αυτή μάλλον, αυτή, πήγε, προσπάθησε. Μάλλον θα είναι εδώ πέρα και τα κλειδιά τα έχω εγώ, τα έχει ο Ζόρζ, τα μεγάφωνα. Ο Ζώος να έρθει με τα κλειδιά της. Ο Ζώος είναι σπίτι του λέει. Πω Χριστέ και Παναγία μου. Ο Ζώος είναι σπίτι του. Ωραία. Άλλα κλειδιά παιδιά δεν έχετε κανένα αντικλείδι, κανένα κλειδαρά. Είπε ένας, εγώ έχω κάποια κλειδιά για να δούμε αν το πετύχουμε. Κάνει με το 10ο, 15ο, κλαπ ανοίγει η πόρτα. Μπαίνω μέσα, σκοτάδι ήταν, ανοίγω τα φώτα, ο πίνακας μου ήταν μέσα. Στο φάκελο που τους είχα δώσει. Ρε παιδιά, είχατε κάτι με μένα και βάλετε το πίνακα. Και πάει 6 και 20 ώρα. Μπει ο κόσμος και εγώ μόλις το παραλαμβάνω. Φεύγω, πάω μέσα στο σαλόν. Ήταν η Madame Vessan, της λέω, ήρθε ο πίνακας, εκεί ήταν. Καλά που τον βρήκαμε. Πω, μου λέει. Λοιπόν, να τον κρεμάσουμε. Πού να τον κρεμάσουμε, έχει κανένα χώρο. Εκεί μπροστά της είχε ένα πίνακα, δεν θα ήταν και πολύ επιτιδευμένος, ας πούμε, ξεκρέμασε αυτόν που είναι μικρότερος, να τον βάλω κάπου αλλού και βάλ τον.
Πάνω το βάλουμε, πάνω το κάνουμε έτσι, φεύγει το καρφί που ήταν. Πού το κάνουμε το διάλογο. Πώς θα το βάλω, δεν έχουμε καρφί. Ένα καρφί φωνάζει Βενσάν, έρχεται ένα καρφί. Ναι, αλλά θέλουμε και ένα σφυρί τώρα. Ένα σφυρί, ήρθε και 28, ήρθε και το σφυρί. Τακ, 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 μπήκε ο πίνακας, 28 λέω. Σε 30 είμαστε έτοιμοι. Αυτό ήταν από τα όνειρα. Λοιπόν, είναι παρατέταρτο η ώρα, κοιτάω να είμαι και λίγο συνεπής. Τώρα λοιπόν, όπως σας είπα, θα μπορούσαμε να γράψουμε χιλιάδες αναμνήσεις από αυτές τις εκδόμες. Ένα λεπτάκι να δω αν κάποιος μας λέει καμιά καλησπέρα, να μην τον σνομπάρουμε. Ο Θόδωρος Αναστασόπουλος, όπα, πού είναι, κάτσε, τι γίνεται εδώ πέρα. Θόδωρος Αναστασόπουλος, καλησπέρα, καλή εκπαιδευτική χρονιά. Ευχαριστώ, Θόδωρή μου, ό,τι επιθυμείς. Κοίτα, πήγα να του βάλω OK και ήταν end live video. Ο Χρήστος Ρέντας, τι γίνεται τώρα. Καλησπέρα φίλε Γιάννη και στους φίλους παρέας. Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο μου. Πώς πάει η Λάρισα, καίγεσαι. Άντζελο Ντελμόνικο, καλησπέρα σε όλους από την Ξάνθη. Εκεί πρέπει να είστε καλύτερα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Και ο Θεόδωρος Αναστασόπουλος, σου είπαμε. Ευχαριστώ παιδιά. Όπου να είναι, σε λίγες μέρες θα έχουμε μαζευτεί όλοι. Θα είμαστε κοντά. Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή νομίζω, οι δύο νέες μας περιηγήσεις που θα πάμε, είπαμε ότι μία είναι Αλσατία Στρασβούργο μέσω Ιταλίας Κόμο και Ελβετίας Λουγκάνου, Λουκέρνη, Βασιλεία κτλ. Θα φτάσουμε στην περιοχή των κρασιών, περιοχή του, είναι το Κολμάρ. Ζήσανε πολύ καλλιτέχνες της αναγέννησης στο Κολμάρ. Ήτανε, και στο Στρασβούργο που είναι πιο πάνω ήταν γερμανική κατοχή, μετά περίληφθη στη μεριά των Γάλλων, έχει ποτάμι που περνάει από μέσα, είναι πάρα πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εμείς βέβαια θα αξιοποιήσουμε όλα τα περάσματά μας από τις πόλεις που περνάμε για να δούμε που έχει, ας πούμε, Μιλάνο, σκάλα του Μιλάνο, η καθεδρική, έτσι. Δηλαδή τέτοια πράγματα έχουμε να δούμε πολλά. Τώρα το Innsbruck που σας είπα, η δεύτερη που θα γίνει τον Αύγουστο, αυτή είναι τον Ιούνιο με αρχή Ιουλίου, η δεύτερη που είναι Innsbruck, Μόναχο, Salzburg, Πάντοβα, Βερόνα, Γκάρνταλαντ, Άγιος Μαρίνος, θα γίνει σε αρχές του Αυγούστου του 23. Βέβαια, κάπου στη μέση θα κάνουμε και τις άλλες εκδομές. Τώρα ήθελα να πω κάτι άλλο τώρα. Ότι βλέπω, έχω δει μες στην πορεία ότι οι σχολές δεν συνηθίζουν να κάνουν εξορμήσεις στην Ήπεθρο, να κάνουν τοπιογραφία. Λείπουν πολλά για να γίνει αυτό βέβαια. Τώρα πρέπει να βγει εντολή, να γίνει, να συμφωνήσουν που θα πάνε και... Τώρα για μας είναι πιο εύκολο. Κάποιοι λένε τώρα τοπιογραφία θα κάνουμε τώρα στον καιρό της αφαίρεσης, είδε τοπιογραφία. Αγαπητοί φίλοι, όταν γίνεται γυμνό μοντέλο, δεν θα μπορούσατε να πείτε το ίδιο. Γυμνό μοντέλο κάνουμε τώρα στον καιρό της αφαίρεσης. Κάνουμε το... Ναι, θα μου πούνε, κάνουμε το μοντέλο με αφαίρεση. Κάντε και το τοπίο με αφαίρεση. Γιατί σας είπα εγώ να κάνετε κλασική ζωγραφική. Δεν είναι ανάγκη να μπαίνει η ακαδημία πάντα μέσα. Βρέστε λύσεις
να βρούμε ότι πώς μπορεί να κάνουμε ένα τοπίο με όση αφαίρεση θέλουμε, εξπρεσιονιστικά, εμπρεσιονιστικά, μετεμπρεσιονιστικά, όπως θέλετε. Αλλά η επίσκεψη σε χώρο τέτοιο ώστε να γίνεται live και όχι από φωτογραφία ή να μην κάνω καθόλου τοπιογραφία, είναι κάτι το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνο. Ό,τι είναι φύση πρέπει να μπαίνει στο πρώτο μέρος της εκμάθησης και όταν φτάσει στην αφαίρεση ή στην απόλυτη αφαίρεση μοντέρνο κτλ. Μπορείς αυτά να τα διασκευάσεις, να τα φτιάξεις σύμφωνα με τα δικά σου θέλω. Όμως, όπως γνωρίζουμε, η αφαίρεση προέρχεται, το λέω αργά για να αποτυπωθεί, από τη γνώση του όλου της κλασικής ζωγραφικής, όπου ο καλλιτέχνης καλείται να απαλείψει, να αφαιρέσει τα επουσιώδη κατά την άποψή του σημεία, περιοχές και να φανερώσει μία εικόνα η οποία θα έχει τα σημαντικά για εκείνον σημεία τα οποία θα προσδίδουν το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια και το ίδιο αποτέλεσμα, σαν να ήταν ακαδημαϊκή ζωγραφική. Μόνο που δεν θα είναι, αλλά θα είναι φτιαγμένα με άλλη σκέψη, με αφαίρεση. Άρα αφαίρεση δεν είναι έχω δύο μάτια βάζω ένα μάτι, έχω δύο αυτιά βάζω ένα αυτί και έχω κάνει αφαίρεση. Αφαίρεση, επαναλαμβάνω γιατί είναι σημαντικό, είναι η επάλυψη, το διώξιμο, η απαλυφή των σημείων εκείνων τα οποία δεν προσδιορίζουν το ύφος, το αποτέλεσμα, την προσωπικότητα του χώρου, του τοπίου, του ανθρώπου. Και εάν τα βγάλουμε, μπορεί να εννοήσουμε ότι υπάρχουν και μας δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Άρα, το κλασικό ακαδημαϊκό μέρος δεν το πετάμε ίσα ίσα, το πατάμε απάνω, είναι η βάση στην οποία θα εργαστούμε και θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Άρα, άλλο ένα συμπέρασμα. Δεν γίνεται ένας σπουδαστής να πει εγώ δεν κάνω ακαδημαϊκή ζωγραφική αλλά κάνω μοντέρνα. Πού την έμαθες τη μοντέρνα την κάνεις και τι είναι μοντέρνα? Αφηρημένη τέχνη λέει κάνω. Αφηρημένη. Η αφηρημένη δεν είναι αφηρημένη γιατί ξέχασε το μαγιό της. Είναι αφηρημένη εκ του αφαιρώ, αφαιρούμε, αφαιρείτε. Αφαιρείτε τι? Το επουσιώδες. Από ποιο? Από τη γνώση του όλου. Την έχεις? Από τη γνώση του όλου να αφαιρέσεις τα επουσιώδη, τα όχι σημαντικά δηλαδή, και να μείνουν αυτά που είναι σημαντικά. Μπράβο σου τότε. Όσο πιο καλή αφαίρεση μπορεί να κάνεις και να μας δείξεις αυτά που θα απομείνουν, τόσο είμαστε εντάξει. Άρα λοιπόν, γιατί γυμνό μοντέλο και γιατί όχι και τοπιογραφία, θαλασσογραφία. Δεν βολεύει, είναι αλήθεια, σχολές και δεν το κάνουν πολλές από αυτές ή μερικές μπορεί, ξέρω εγώ, εδώ στην Ευρώπη να το κάνουν αν τύχει, αν το οργανώσουν κτλ. Εμείς είμαστε από αυτούς που το έχουμε σαν μάθημα. Τοπιογραφία, ύπαιδρος. Ένα πούλμαν, η τάξη, δύο τάξεις μαζί και πάμε στη Βιτίνα, ξέρω, στη Στεμνίτσα, στους Δελφούς, να πάμε να δούμε το μέρος, συνδυάζοντας και μια επίσκεψη και ένα μουσείο και τα λοιπά, ό,τι άλλο υπάρχει. Οπότε είναι άλλη εμπειρία της, θα έλεγα, της αντιμετώπισης του χώρου ζωντανά και άλλη από φωτογραφία, που στη φωτογραφία σκιές υπάρχουν όλα μέσα, είναι τα χείλα, δεν χρειάζεται ο υποψήφιος καλλιτέχνης να υδρώσει, εδώ είναι το φως, εδώ είναι η σκιά, του τα λέει όλα η φωτογραφία. Για να το αποφύγουμε αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν αυτό. Οπότε και το τοπίο δεν το έχει
έτοιμο ή εντάξει, το οποίο έχει κάποιους οπαδούς, δεν είναι το αναγκαίο, δεν είμαστε στην εποχή που οι τοπιογράφοι ήσαν όχι περιζήτη, γιατί ποτέ δεν ήταν, αλλά δεν είμαστε στην εποχή του Κορό ή του Λορέν και τα λοιπά. Ρουϊσδάιλ. Ωραία. Όμως είναι μια γνώση που για να την κατακτήσεις πρέπει να την πιάσεις από αυτή την άποψη. Να μπορείς να την κάνεις live. Οπότε ελπίζω και δίχως πολύ να σας κουράσω σήμερα. Στόχος λοιπόν αυτών των περιηγήσεων, από αυτό κλείσουμε, δεν είναι να λέμε ότι πήγαμε στο Παρίσι και είδαμε το τάδε και το τάδε εμπορικό κατάστημα και ψωνίσαμε από εκεί και από το άλλο. Καμία σχέση εμείς με αυτό. Μάλιστα βγάλαμε και μια ανακοίνωση φέτος που λέμε ότι σαν καλλιτέχνες, υποψήφιοι καλλιτέχνες, πρέπει να μαθαίνουμε ότι η ανάγκη μας είναι η εκμάθηση, η παρατήρηση, ο συγχρονισμός με τους χώρους του πνεύματος και του πολιτισμού και όχι η φιγούρα ότι βρέθηκα στη Φλωρεντία, στο Παρίσι, στο Λονδίνο κτλ. Αυτό για μας είναι δεύτερο και είπαμε ότι θέλοντας και η σχολή να περιορίσει την επιδότηση των εισιτηρίων θα βάλει το αναγκαίο κομμάτι το οποίο είναι για κάθε περιήγηση, δηλαδή ένα ξενοδοχείο καθαρό με την προσφορά του πρωινού μέσα, να έχει καλό σέρβις, ευγένεια, πολιτισμό, ποιότητα. Κυνηγώντας αυτά θα παραβλέψουμε ότι αν θα πάμε με Rolls Royce ή θα πάμε με τα μέσα εκείνα τα οποία βάζουν 10 στον τομέα της ασφάλειας, καθαριότητας και ποιότητας. Με αυτά τα κριτήρια θα γίνονται οι περιηγήσεις, στοχεύοντας, όπως είπαμε, σε μια παράλληλη εκμάθηση. Δηλαδή πόσο καλά εμπεδώνεις το μάθημα ιστορίας, φιλοσοφίας, τέχνης όταν το βλέπεις μπροστά σου. Ακόμα και του χρώματος και του σχεδίου. Έτσι. Παλαιότερα μπαίναν στα μουσεία σπουδαστές σχολών και ζωγράφιζαν. Έβλεπα πιο πολλά άτομα. Τώρα δεν βλέπω άτομα πρόθυμα να πάνε στα μουσεία. Δεν ξέρω αν βγήκε καμιά διρεκτίβα από τα μουσεία που απαγόρευσε, γιατί βγαίνανε λαθρέα, αν και τα μουσεία απαγορεύουν να βγαίνει στην ίδια διάσταση αντίγραφο έργου, δηλαδή είναι ένας πίνακας 80x100, σου λέει δεν θα το κάνεις 80x100, θα το κάνεις 75x105, 95, αλλά όχι η ίδια διάσταση, για να διασφαλίσουν ακριβώς ότι δεν θα παραποιηθεί αυτό που θα βγει και θα πούν ότι έχουν καεί και αυτοί με την κλοπή που είχε γίνει στην Τζοκόντα το 1911 και είπαν ότι να μην υπάρχουν οι ίδιες διαστάσεις. Λοιπόν, αυτά για τις περιηγήσεις που δεν είναι εκδρομές, είναι μάθημα, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Υπόψη, μια και βρεθήκαμε εδώ πέρα, το λέμε ότι δεν είναι μόνο για τους σπουδαστές της σχολής, είναι και για όποιον φίλο της σχολής ή μη φίλο ακόμα που θέλει να έρθει να δει, αρκεί όχι να έρθει γιατί πάμε στα μέρη που θέλει να ψωνίσει, δεν τον θέλουμε αυτόν, θα ψωνίσουμε κι εμείς, αλλά εκείνος αν ήρθε για να ψωνίσει μόνο και να πει εγώ παιδιά μπορώ να έρθω μαζί σας και να με αφήσετε εκεί στο Παρίσι και τις 4 μέρες να κάνω μόνος μου βόλτες, όχι.
Απαραίτητα θα είναι μαζί μας και όταν ψωνίζουμε, ψωνίζει. Άντε να τον αφήσουμε και μισή μέρα παραπάνω. Αλλά οι προδιαγραφές είναι αυτές. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε βγάλει μία τιμή η οποία δεν έχει κέρδος. Ας πούμε, μία τιμή αν κοστίζει σε εμάς 650 ευρώ, εμείς θα κοιτάξουμε να τη δώσουμε κάτω από 600, ενώ αν την είχε ένα γραφείο τουρισμού, το 600 τόσο που του κόστιζε θα του πουλάει 800 και. Λοιπόν, όταν μια εκδρομή των 800 και την παίρνει κάτω από 600 ένας άλλος, δεν θέλουμε να τη δώσουμε για να πάει να κάνει τα ψώνια από την Κούτσι. Έτσι. Αυτά. Εύχομαι σε όλους καλή εκπαιδευτική χρονιά. Πλησιάζουν οι μέρες, οι εγγραφές έχουν αρχίσει και σε εμάς. Είναι αναρτημένα μέσα στο Facebook εδώ πέρα οι ώρες των εγγραφών, πρωί, μεσημέρι, όλη τη βδομάδα και Σάββατο, και περιμένουμε τους νεοεγγραφόμενους και τους παλαιούς. Υπενθυμίζω, όλοι οι παλαιοί κάθε χρόνο ανανεώνουν την εγγραφή τους. Δεν έχει κόστος, απλώς γίνεται νέα καρτέλα. Η αγάπη μου προς όλους, σπουδαστές, φίλους, διδάσκοντες, εύχομαι μια καλή εκπαιδευτική χρονιά σε όλους και θα τα λέμε συχνότερα από εδώ και πέρα. Καληνύχτα.